Arnos Online Education, η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας Arnos.gr. Και να συνεχίσουμε, παιδάκια, ή μάλλον να ξεκινήσουμε με την άσκηση 1 πάνω στην παράγραφο 2-5, πολλαπλασιασμός κλασμάτων. Συμπλήρωσε λέει τα παρακάτω κενά. Για να πολλαπλασιάσουμε δύο κλάσματα, λοιπόν, παιδιά, για να πολλαπλασιάσω δύο κλάσματα, παράδειγμα το 2 τρίτα με το 5, τι, 5 εύρημα, τι κάνω. Πολλαπλασιάζω τους δύο αριθμητές, 2, 5, 10, και πολλαπλασιάζω για τους δύο παρανομαστές, 4, 7, 21. Να το, ορίστε, 10, 21, πανεύκολο. Πηγαίνουμε και στο σχολικό μας βιβλίο ότι το καινούριο κλάσμα που θα προκύψει από το γινόμενο θα έχει ως αριθμητή το γινόμενο των αριθμητών και ως παρανομαστή το γινόμενο των παρανομαστών. Λοιπόν, παιδιά, για να το βάλουμε και εδώ πέρα, να το γράψουμε. Λοιπόν, να σχηματίζουμε ένα κλάσμα που έχει αριθμητή το γινόμενο των αριθμητών και παρανομαστή το γινόμενο των παρανομαστών. Ωραία. Λοιπόν, παιδάκια, δύο αριθμοί λέγονται αντίστοφοι, πότε, τι λέει εδώ πέρα. Δύο αριθμοί λέγονται αντίστοφοι όταν κάνουν γινόμενο τη μονάδα. Δηλαδή, όταν τα πολλαπλασιάσεις και βγάλει μονάδα, τότε λέγονται αντίστοφοι. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε. Όταν, τι, έχουν γινόμενο, δηλαδή αν τα πολλαπλασιάσεις και βγάλουν αποτέλεσμα γινόμενο τη μονάδα, τότε αυτοί οι αριθμοί λέγονται αντίστοφοι. Δηλαδή, παιδιά, ο αντίστοφος του αριθμού, αντίστοφος, παιδάκια, το λέει και η λέξη, αντίστοφος, πες ότι είναι στο 5 δεύτερα. Αντίστοφος τι σημαίνει, ότι έχονται τα πάνω κάτω, οπ, 2 πέμπτα, γύρισε τούμπα, παιδάκια, το 2 πέμπτα με το 5 δεύτερα είναι αντίστοφα. Και ξέρεις γιατί είναι αντίστοφα, γιατί αν τα πολλαπλασιάσεις, πόσο θα βγάλουν, 5 επί 2, 10, πολλαπλασιάζεις αριθμητές, από κάτω πολλαπλασιάζεις παρανομαστές, 2 ή 5 πάλι 10, 10 δια 10 πόσο κάνει, μονάδα δεν κάνει, όταν κάνει γινόμενο τη μονάδα, τότε οι αριθμοί μας δεν είναι αντίστοφοι, Με την ίδια λογική, αν έχεις το 7, ο αντίστοφος ποιος είναι, παιδιά, το 7 αν θέλεις για να διευκολυνθείς, δες το σαν 7 πρώτα, άμα τα γυρίσεις ανάποδα, τα πάνω κάτω δεν θα γίνει ένα 7. Πράγματι, παιδιά, αυτά δεν είναι αντίστοφα. Γιατί αν τα πολλαπλασιάζεις, κάνει 7 επί 1, 7, 1 ή 7, 7, 7 δια 7, 1. Να, να τη μοναδίτσα. Άρα, παιδιά, ο αντίστοφος του 7 είναι το 1 έβδομο. Με την ίδια λογική, ο αντίστοφος του 8 είναι το 1 8. Με την ίδια λογική, εντάξει, εντάξει, παιδάκια, γιατί 8 δια 8 κάνει 1. Με την ίδια λογική, αν εδώ βάλω οτιδήποτε π.χ. κ, ο αντίστοφος του κ είναι το 1 δια κ. Γιατί η διαίρεση εδώ, κ δια κ, η οποία προέκυψε από τον πολλαπλασιασμό κ επί 1, δηλαδή κ, και από κάτω 1 επί κ, δηλαδή κ, κ δια κ κάνει 1. Εντάξει. Άρα ο αντίστοφος του κ είναι ο 1 δια κ. Και απ' την άλλη, ο αντίστοφος του 1 δια κ είναι ο κ, εντάξει. Και ο αντίστοφος του κ προς λάμδα, παιδιά, κλάσμα, ποιος είναι ο αντίστοφος, το λέει και η λέξη, αντίστροφος, έχονται τα πάνω κάτω. Αν σου βάλω το 2 ένατα, ο αντίστοφος ποιος είναι, το 9 δεύτερα, έχονται τα πάνω κάτω. Αν σου βάλω το 5 εντέκατα, ο αντίστοφος είναι ο 11 πέμπτα, τα πάνω κάτω. Άμα σου βάλω το κάπα δια λάμδα, οπ, άμα γυρίσουν τα πάνω κάτω, τι θα γίνει, λάμδα προς κάπα, σωστό. Λοιπόν, παιδάκια, ποιος είναι αυτός ο αριθμός που ισούται με τον αντίστοφό του, μας ρωτάει το δέλτα. Παιδιά, μόνο η μοναδίτσα. Η μοναδίτσα, παιδιά, όπως και να την γράψεις, πάλι μοναδίτσα θα βγει. Γιατί, η μοναδίτσα τι είναι, είναι το 1 πρώτο, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει μοναδίτσα. Άμα το γυρίσεις ανάποδα και έρθουν τα πάνω κάτω, πάλι το 1 πρώτο δεν θα βγει. Πάλι δεν θα βγει μονάδα. Άρα, παιδιά, η μοναδίτσα έχει αντίστοφο και πάλι τη μοναδίτσα. Άρα, παιδιά, μόνο ο αριθμός μονάδα ισούται με τον αντίστοφό του, όπως δείξαμε.
Απολαύσαμε, παιδιά, την άσκηση 1 πάνω στην απολαυστική παράγραφο 2-5 πολλαπλασιασμός κλασμάτων. Η απολαυστική παράγραφος που μας δάσκει πώς να βρίσκουμε το γινόμενο κλασμάτων από το πολύ όμορφο κεφάλαιο 2 κλάσματα του σχολικού βιβλίου. Συνεχίζονται, παιδιά, στη διδασκαλία μας στο annos.gr και η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας annos.gr. Συνεχίζουμε με πίστη, αγάπη και μεράκι για το στόχο και με την επικοινωνία και τη θετική μας αλληλεπίδραση, παιδάκια, στο info@annos.gr για οτιδήποτε χρειαστείτε, μαζί φτάνουμε στην επιτυχία. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά για τη φιλότιμη και αξιέπαινή σας προσπάθεια και να έχετε υγεία, καλή δύναμη και όλα τα καλά του Θεού, εσείς, η οικογένειά σας και όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Να είστε πάντα καλά, παιδάκια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.